Ας πάμε τώρα στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Μία άλλη θαυματουργή εικόνα είναι η Παναγία του Ακαθίστου. Η εικόνα αυτή βρίσκονταν στο τέμπλο της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Το 1837 το τέμπλο πήρε φωτιά. Δεν πρόσεξε ο εκκλησιάρχης και άφησε τη νύχτα αναμένες τις λαμπάδες του ναού. Ο καπνός και η τριγμή του καημένου τέμπλου ξύπνησαν τους μοναχούς. Έντρομοι έταξαν στην εκκλησία. Φλόγες ουρανομύκης σκέπασαν το τέμπλο και απειλούσαν να καταβροχθήσουν ολόκληρο το ναό. Στο τέμπλο βρισκόταν η θαυματουργός εικόνα της Θεομήτερος, αλλά πώς να την σώσουν? Δεν υπήρχε τρόπος. Έπεσαν τότε στα γόνατα και έλεγαν: «Παναγία, σώσε την εικόνα σου». Η Θεοτόκος τους άκουσε. Οι φλόγες βγήκαν πάνω από τον τρούλο και οι πύρνες γλώσσες και ο αποπνικτικός καπνός σκέπασαν τα πάντα. Μέσα στο καμίνι αυτό του πυρός έμεινε τελείως άσβηστη η εικόνα της Παναγίας. Ούτω καν καπνίστηκε. Έπειτα από ώρες υπερανθρώπων προσπαθειών των μοναχών της Χιλανδαρίου και των Πέριξ Μονών κατορθώθηκε να περισταλεί η πυρκαγιά και έβγαλαν την εικόνα, γονάτισαν μπροστά, έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο και επικράτησε η εικόνα ονομαζομένη ή του ακαθίστου. Η ανωτέρω ιερά εικόν ονομαζομένη ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Με το ίδιο όνομα του ακαθίστου υπάρχει και άλλη θαυματουργή εικόν στο τέμπλο της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Άλλη μια θαυματουργή εικόνα της Ιεράς Μονής Ζωγράφου είναι και η Παναγία η Επακούσα. Όταν κάποτε ένας μοναχός της Ιεράς Μονής Ζωγράφου είχε πάει στην Μονή Βατυπαδίου, είδε μεταξύ των μοναχών να περιφέρεται και μια γυναίκα πάρα πολύ, ας το πούμε εμείς, αριστοκρατική και υψηλής τάξεως. Εκείνος σκανδαλίστηκε, γυρνώντας στον γέροντά του, στην Ιερά Μονή Ζωγράφου, του είπε ότι τι γίνεται γέροντα εκείνο το μοναστήρι, έχουν γυναίκες και έρχονται σε επικοινωνία και με γυναίκες? Και ο γέρον κατάλαβε ότι είδε την Παναγία και του είπε: «Παιδί μου, ήταν η Παναγία που είδες». Αυτός ήταν ο μοναχός Όσιος Κοσμάς, ο οποίος ύστερα από αυτό παρακάλεσε την Παναγία και του έδειξε σημείο να πάει να μονάσει λίγο έξω από το μοναστήρι, όπου έκανε και πάρα πολλά θαύματα. Ακόμη ένας γέρον κατά την εποχή του Ιβέκου το 1284 ήκουσε φωνή από την εικόνα όταν έλεγε τους χαιρετισμούς. «Το χαίρε και χαριτωμένη του λέγει και εσύ χαίρε γέρον του Θεού». Ο γέρον ετρόμαξε. «Μη φοβάσαι», του είπε η Παναγία από την εικόνα, «μονάχα τρέξε γρήγορα να πεις στους αδελφούς και στον καθηγούμενο ότι εχθρία μου και του Υιού μου πλησίασα, να μαρτυρήσουν να παραμείνουν στο μοναστήρι. Όποιος όμως φοβάται και είναι ασθενής το πνεύμα του, ας φύγει στο δάσος να κρυβεί έως ότου περάσει ο πειρασμός. Πήγαινε όμως γρήγορα». Τρέχει τότε αμέσως ο καλόγερος στο μοναστήρι και μόλις έφτασε στην πύλη της Μονής, να και βλέπει την εικόνα της Παναγίας που άφησε το κελί του και πρώτης οποίας εδιάβαζε τον ύμνο του ανακάθιστον και άκουσε τη φωνή. Η εικόνα στεκόταν επάνω στην πύλη της Μονής. Γονάτισε και προσκύνησε και την επήρε μαζί και αυτή πρόσα παρουσιάστηκε στον ηγούμενο με την εικόνα. Μόλις άκουσαν οι αδελφοί ότι επέκει το κίνδυνο, ταράχτησαν πολύ. Οι ασθενέστεροι από αυτούς έφυγαν στα βουνά, στα δάση και στα σπήλια. 26 όμως μοναχοί μαζί με τον ηγούμενο κλείστηκαν στον πύργο της Μονής και έτοιμοι να δρέψουν μαρτυρικούς στεφάνους περίμεναν τους εχθρούς της πίστεώς μας. Σε λίγο έφτασαν οι παπικοί και οι φιλοπαπικοί. Σε όλη τους τη ρωτηρική δύναμη έδωσαν προσπάθεια να παρακινήσουν τους μοναχούς και να τους ανοίξουν τις πύλες της Μονής και να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως μόνη κεφαλήν της Οικουμενικής Εκκλησίας. Τους υπόσχονται δε ότι δεν θα τους πειράξει ο Πάπας και ότι θα τους δώσει πολύ χρυσάφι.
Και ποιος σας είπε, ρώτησαν από ψηλά οι μοναχοί, ότι ο Πάπας σας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας? Εμείς έχουμε ως κεφαλή την Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε αποφασισμένοι να αποθάνουμε παρά να υποχωρήσουμε και να μολυνθεί ο Άγιος τούτος τόπος από εσάς. Δεν σας ανοίγουμε τη μονή. Και εκείνοι απάντησαν, θα πεθάνετε όλοι. Και όντως τους έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν. Ήταν και εορτάζονται στις 10 Οκτωβρίου του 1974. Όμως συμβαίνει και ένα θαύμα. Πάνω από την μονή εμφανίζονται στη γιορτή τους 26 άστρα και κάνουν τον κύκλο την ημέρα της εορτής. Η Αγία εικόνα της Θεομήτωρος, από την οποία ο γέρον άκουσε τη φωνή της Παρθένου, ήταν τοποθετημένη μαζί με τις εικόνες των Οσίων Μαρτύρων μέσα στον πύργο της Μονής. Όταν κατόπιν ο πύργος καταστράφει, από πυρκαγιά βρέθηκε η εικόνα άθικτη κάτω από τα ερείπια. Ύστερα την τοποθέτησαν στο τέμπλο του ναού από εκείνη την εποχή και σήμερα καίει μπροστά της ακείμενη καλδίλα. Οι Βούλγαροι την ονομάζουν Χέροβι, δηλαδή εικόνα του χέρου. Έτσι ονομάζουν και τον τόπο που έπεσε ο γέροντας και άκουσε κατά την ώρα του χαιρετισμού τη φωνή της Παναγίας, της προαγγελωμένης. Αυτό σήμερα είναι για παράδειγμα δικό μας που έχει κατακλείσει ο οικουμενισμός όλων τον κόσμο και ακόμη και πατριαρχία έχει συλλήσει και αλώσει. Ας φυλάξουμε ακεραίαν την ορθόδοξον πίστη, μήτε προσθέτοντες, μήτε αφαιρούντες ούτε εν γιώτα, ούτε μία κεραία, όπως μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Κανάγγελος εξ ουρανού έρθει και σας ευαγγελίσει άλλα, ανάθεμα έρθει.